θλίβομαι, είναι θλιβερό αυτό που σας λέω. Είναι απογοητευτικό, διότι η Ελλάδα υποτίθεται ότι βγαίνει από μια βαθιά κρίση, κυρίως αξιών, χωρίς να μπορεί και πάλι να αντιληφθεί ποιοι είναι οι λόγοι που μας έφεραν σε αυτή την κρίση. Θεωρείτε ότι οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις είχαν μεγαλύτερη διάθεση συνένεσης από τη σημερινή? Δεν κάνω κριτική της καμίας κυβέρνησης, γιατί το έχω σε αρχή να μην κρίνω. Εκείνο το οποίο λέω είναι ένα γεγονός ότι δεν υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πολιτικά κόμματα, που είναι οι θεσμοί βασικοί, θεμελιώδεις σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η όξυνση στο Αιγαίο σας φοβίζει και πού την αποδίδετε, πώς την αιτιολογείτε με βάση την εμπειρία σας από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Στο βιβλίο, στο δοκίμιο που έχω γράψει, ελληνοτουρκικές σχέσεις στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, το γράφω σε όλα τα κεφάλαια, ένα μικρό δοκίμιο. Ήταν απόλυτα προβλέψιμο αυτό που έγινε. Δεν αποτελεί έκπληξη και συνδέεται αναφίβολα με τις κινήσεις της Τουρκίας και στη Συρία, αλλά όχι μόνο. Ήταν κάτι το οποίο συνεπώς είναι μέσα στη δέσμη επιλογών του Προέδρου Ερντογάν και το έκανε μερικούς μήνες μετά την επίσκεψή του, επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Συνεπώς πρέπει να αντλούμε διδάγματα και όχι από την πολύ πρόσφατη ιστορία, και σας λέω και πάλι διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Χωρίς την αποκατάσταση ενός κλίματος συνεννόησης στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα βρίσκεται διαρκώς σε επίπεδο έλλειψης πολιτικής ετοιμότητας. Όταν λέμε ετοιμότητα στην Ελλάδα, εννοούμε μόνο τα F-16, οι οποίοι νυχθημερών αναχαιτίζουν, ή εννοούμε το στόλο μας. Η πολιτική ετοιμότητα, ενώ η συμπεριφορά του πολιτικού μας συστήματος στην Αθήνα, είναι εξίσου σημαντικός παράγων για την αποτροπή. Αυτός ο παράγων δεν υπάρχει σήμερα. Υπηρετήσατε σε πολλές θέσεις κατά τη διάρκεια της πολυετούς διπλωματικής σας καριέρας, με κορυφαία ίσως εκείνη του πρέσβη της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημασία που δίδει το State Department, η αμερικανική εξωτερική πολιτική στη χώρα μας, δεδομένου του ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε το επίκεντρο του κόσμου, είτε η μεγαλύτερη από τους εταίρους των ΗΠΑ? Οι αμερικανικές διευκολύνσεις βάσης στη Σούδα είναι αναντικατάστατες και αποτελούν σήμερα το ισχυρότερο χαρτί, διπλωματικό χαρτί και πολιτικό, που έχει η Ελλάδα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Πρέπει να γίνεται όμως με αξιοποίησή του, να γίνεται με ψυχραιμία, αλλά ήρθε ο καιρός, νομίζω, να ξεκαθαρίσουμε προς την Ουάσιγκτον ότι σε περίπτωση που επαναληφθούν στρατιωτικές τουρκικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, αυτές δεν πλήττουν μόνο το κύρος της αξιοπρέπεια της Ελλάδος. We'll be right back.